όλο το παρασκήνιο τη σειρά. Γιάννη. Λοιπόν, μίλησα μαζί του λοιπόν εγώ χθες το απόγευμα, γιατί είχαμε ακούσει διάφορες φήμες. Είχαμε ακούσει για τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, χθες ακούσαμε και για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Τον ρώτησα λοιπόν τι θα γίνει ακριβώς με τη σειρά. Εννοείται ότι δεν θα υπάρξει, εξαφανίζεται ο ρόλος του Παρασκευά, το είπαμε και χθες. Πώς θα γίνει η μετάβαση, ποιοι είναι οι ηθοποιοί που ακούγονται, και μας έδωσε όλες τις εκδοχές και όλα τα σενάρια που επεξεργάζονται ο ίδιος μαζί με την ομάδα που γράφει αυτή τη στιγμή το σύριαλ. Ωραία, να ακούσουμε τι σου είπε. Βέβαια, βέβαια. Μια μπουκιά είπαμε να βάλουμε στο στόμα μας. Ερχόμενοι εδώ, δεν βρήκαμε στο δρόμο και είπαμε να μπούμε να φάμε και σε μισή ώρα του το δώσουμε. Πώς κάνεις και εσύ έτσι? Κύριε Χασάπογλου, ακούμε διάφορα για το πώς θα χειριστείτε από εδώ και πέρα το σύριαλ «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο». Καταρχήν, καταλάβαμε ότι ο ρόλος του Παρασκευά δεν θα υπάρχει πια, που ερμήνευε ο Πέτρος Φιλιππίδης. Σωστά? Έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι, από την ΕΡΤΑ. Μάλιστα. Ούτε επιβεβαιώνει αυτό, ναι. Ναι. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ουσιαστικά ο χαρακτήρας του Παρασκευά θα εξαφανιστεί από τη σειρά και θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Μάλλον από τον αδελφό του Παρασκευά, ο οποίος θα έρθει στην ιστορία και θα αλλάξει τα δεδομένα. Ισχύουν οι πληροφορίες μου? Ναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ισχύουν και επιβεβαιώνουν ουσιαστικά αυτό που έχει ανακοινώσει και η ΕΡΤ επίσημα, ο Νετρόπον Τινά. Πάψει να υφίσταται Παρασκευά, θα το πούμε έτσι. Βρήκαμε μαζί με το Χαραλάμπι ένα γράμμα που έστειλε ο παπά στην Παπαδιά. Α, και το ανοίξατε. Όχι, ρε παιδί, αμέσως. Από το κεφάλι σου να βγουν τέρατα. Και η μετάβαση πώς θα γίνει? Οι πληροφορίες μου λένε ότι μάλλον θα υπάρχει κάποια αφήγηση που θα περιγράφει την ιστορία και ότι θα εμφανιστεί ο καινούριος ήρωας. Κάπως έτσι εδώ και τα σκεφτεί και εσείς εκεί οι σεναριογράφοι. Εκεί κοντά είμαστε, ναι. Ακούμε διάφορα ονόματα που πρόκειται να μπουν στο cast του «Χαίρετε μου τον Πλάτανο». Ακούσαμε αρχικά το όνομα του κυρίου Χατζηπαναγιώτη και τώρα του Γεράσιμου Σκιαδαρέση. Τα ακούμε και εμείς αυτά ως σεναριακή ομάδα, επαναλαμβάνω. Απλά τίποτα δεν είναι ακόμα κλεισμένο και τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο. Οπότε δεν μπορώ να σας το πω στα σίγουρα. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ από τα μέσα τα ακούω. Οπότε, αν πούμε ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, πιθανόν κάποια από αυτά τα ονόματα να ισχύει. Κατάλαβα. Πάντως ο κύριος Φιλιππίδης δεν θα επιστρέψει για να κάνει, ας πούμε, έστω κάποιες σκηνές που υπολείπονται για να κλείσουν κάποια επεισόδια. Στην παρούσα φάση η λογική είναι να απομακρυνθεί ο ηθοποιός, όχι ο ρόλος. Αυτό στην παρούσα φάση η λογική είναι να απομακρυνθεί και ο ηθοποιός και ο ρόλος είναι ξεκάθαρο. Ναι, κοιτάξτε, τι ακριβώς θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Όταν εγώ αυτό που ρώτησα είναι το εξής. Κάποια επεισόδια, όπως λέμε, είναι ανοιχτά. Δηλαδή, όταν ξεκινάς να γυρίζεις ένα σύριαλ, δεν είναι ότι σε μια μέρα τελειώνω το πρώτο επεισόδιο και ολοκληρώνεται όλο. Είναι με σκηνές. Ξεκινάω να κάνω πρώτο επεισόδιο, μπορεί να έχει το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο. Το λέω κυρίως για τον κόσμο για να το καταλάβει. Γιάννη, μου θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Ξέρουμε πώς ανακοινώθηκε και πώς του μεταφέρθηκε του Πέτρου Φιλιππίδη ότι τελικά η απόφαση της ΕΡΤ είναι να μην συνεχίσει τη σειρά? Λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά ότι ενημερώθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης, τον πήραν τηλέφωνο από την εταιρεία παραγωγής του κυρίου Καραγιάννη που έχει αναλάβει την παραγωγή μου τον Πλάτανο, βεβαίως. Και του το είπαν, παιδιά, πραγματικά μισή μία ώρα πριν την επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ. Μέχρι τότε, θυμίζω, ότι υπήρχε μία φημολογία ότι θα μπορούσε να υπάρχει μία παρέτηση λόγω υγείας. Δηλαδή, όλο το Σαββατοκύριακο εμείς οι δημοσιογράφοι αυτό ακούγαμε. Μάλιστα. Αυτό τελικά δεν έγινε. Και πρέπει να σας πω, γι' αυτό και λέω από χθες για εξαφάνιση του ρόλου, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Καταρχήν, προς το παρόν, να καταλάβετε, υπάρχουν ακόμα και τα τρέιλερ. Μου έχουν πει ότι έχει δοθεί εντολή να εξαφανιστούν ακόμα και τα τρέιλερ τα οποία δείχνουν. Mm-hmm. Ναι, έχω ακούσει και αυτή την πληροφορία. Ακόμα και από τα τρέιλερ να μην υπάρχει πλάνο. Να μην υπάρχει πλάνο. Και βέβαια να σας πω ότι τελικά για το Σκιαδαρέση μαθαίνω ότι λόγω του Καφέ της Χαράς μάλλον δεν θα μπορέσει άρα να δεν είναι. Για το Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Και ακόμα αναζητείται ο χαρακτήρας που θα ενταχθεί μέσα στην. Όχι να τον αντικαταστήσει, είναι πολύ συγκεκριμένο. Να κάνει κάποιον άλλο ρόλο. Είναι πολύ δυνατό. Τον αδελφό του, θα μπορούσε να κάνει ο Σκιαδαρέση. Κάπω αλλιώ θα εξελιχθεί η ιστορία. Εσύ είπαμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης ουσιαστικά εξαφανίζεται και από το θέατρο Μουσούρι. Σωστά. Αυτό που λες και μάλιστα πρέπει να σου πω να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί υπήρχε μια παράσταση που είχε ανέβει για 10 μόλις μέρες στο θέατρο Μουσούρι που έπαιζε μαζί με τον Δημήτρη τον Κοτσόπουλο που παίζει στις Άγριες Μέλισσες. Η οποία λοιπόν υποτίθεται θα έδινε ραντεβού αμέσως μετά το lockdown. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν θα γίνει και πρέπει να σου πω κιόλας ότι μιλάμε για μια συνεργασία 20ετή του Πέτρου Φιλιππίδη με το θέατρο τον Κάρολο Μουσούρι Παυλάκη. Και τον Κάρολο Παυλάκη, ναι, που είναι ο επιχειρηματίας του θέατρου. Γνωρίζεις αν έχει επικοινωνήσει μαζί του ο κύριος Παυλάκης, τι έχουν πει? Αυτό που γνωρίζω είναι ότι αυτό που έχει υποθεί είναι ότι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, λόγω του lockdown, οτιδήποτε υποθεί θα είναι αυτό που λέμε
επί Ματέο, γιατί να μιλάμε για μια θεατρική παράσταση για το χρόνο τον Οκτώβριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό επίσης που μπορώ να σας πω είναι ότι και το καλοκαιρινό έργο που σχεδίαζε να ανεβάσει ο Πέτρος Φιλιππίδης, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Βασιλιάς Λίρ, από τον Οκτώβριο και αυτό έχει ματαιωθεί, λόγω της κατάστασης που ζούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έρχονται δύο γεγονότα τα οποία αυτή τη στιγμή δένουν με έναν τρόπο και δεν αφήνουν κανένα να κάνει οποιοδήποτε σχέδιο και οποιαδήποτε. Υποχρεωτικά οι κινήσεις είναι παγωμένες. Άρα ακριβώς. Λοιπόν αυτό μένει να το δούμε. Μάλιστα. Όταν στην ουσία ξανανοίξουν τα θέατρα και αρχίζουν οι επιχειρηματίες να επιλέγουν ποιους θέλουν. Αυτό θα γίνει πολύ πολύ αυτό αργότερα. Μάλιστα. Όχι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν μία ανατελεία σε αυτά. Για οτιδήποτε άλλο θα σας ενημερώσουμε και είμαστε συνδεδεμένοι και με το Σωματείο Ηθοποιών, εκεί βρίσκεται η Άννα Ζιρδέλη, γιατί υπενθυμίζουμε ότι πολύ γνωστή ηθοποιός πηγαίνει να κάνει καταγγελία αυτή τη στιγμή για την ιδιοκτήτρια σχολής. Εντάξει. Και θα πάμε μέχρι τον Άγιο Δομήνικο, όπου εχθές έγινε το εξής. Υπήρξε μια διαρροή